έκραξε. Μέσα από τα βάθη της ψυχής του βγήκε αυτή η κραυγή. Είναι μια απελπισμένη αγάπη. Γιατί ξέρει ότι περισσότεροι από αυτούς δεν θα τον δεχτούν. Και όμως επιμένει να κραυγάζει. Και επιμένει να στέκεται όρθιος. Παρότι γνωρίζει ποιοι θα δεχθούν και ποιοι δεν θα δεχθούν. Γι' αυτό το λόγο εκείνη την ημέρα κανένας δεν θα μπορέσει να του πει ότι «Κύριε, εμένα με αδίκησες». «Εγώ έκραζα», θα πει. «Εγώ στεκόμουνα. Εγώ ενεργούσα στη ζωή σου». Γνωρίζοντας ότι εσύ θα δεχθείς ή δεν θα δεχθείς. Αλλά ο Κύριος, βλέπεις, δεν επηρεάζει τις ενέργειές του, ούτε επηρεάζεται ο ίδιος από το αν θα δεχθούμε ή δεν θα δεχθούμε. Η αγάπη του ενεργεί προς πάντας. Γι' αυτό το λόγο, αν θα δεις, όταν βρέχει, δεν βρέχει μόνο στα χωράφια των δικαίων και τα άλλα τα χωράφια τα διπλανά δεν τα βρέχει. Αλλά πού βρέχει? Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Στους αδίκους γιατί βρέχει? Καλά, στους δικαίους να το καταλάβω. Γιατί είναι αγαθός. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι μπορεί για όλους μέχρι την τελευταία στιγμή. Αγαθοεργεί ο Κύριος και τους αδίκους. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, μήπως, έστω και την τελευταία στιγμή, μετανοήσουν και σωθούν. Αυτός είναι ο Θεός.